Κυρία Χατζηγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί στο νοσοκομείο, παραμένει η κατάσταση σε ένα κόκκινο σημείο, σε επικίνδυνα επίπεδα οι νοσηλείες? Ναι, και σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Η πληρότητα του νοσοκομείου ακουμπά το 95%. Νοσηλεύονται 71 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μάλιστα, άρα είναι, μένουν 2-3 κλίνες, σωστά? Μένουν 4 κλίνες που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γεμίσουν. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών έχει μειωθεί σήμερα στα 59 ετή. 59, άρα πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας. Ακριβώς. Και όπως μιλήσαμε και χθες, οι εισαγωγές υπερτερούν, είναι πολύ περισσότερες από ότι τα εξιτήρια πλέον. Μάλιστα, άρα δηλαδή συνεχώς τα βλέπουμε τον αριθμό να αυξάνεται παρά να μειώνεται. Ναι, μακάρι να διαψευτούμε, αλλά αυτές τις μέρες, λόγω του ότι οι επιδημιολογικοί δείχτες είναι αυξημένοι στην κοινότητα, φαίνεται ότι και οι εισαγωγές ανέρχονται καθημερινά. Μάλιστα, άρα πέφτει και ο μέσος όρος ηλικίας και αυξάνεται και ο μέσος όρος των ημερών νοσηλείας, κυρία Χατζηγιάννη. Όχι απόλυτα, εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ασθενών. Το ελάχιστο είναι οι 7 μέρες νοσηλείας. Το ελάχιστο, 7 μέρες νοσηλείας. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που διασωληνώνονται, δηλαδή τα τελευταίες μέρες πόσου στείλατε στη Λευκοσία που έπρεπε να διασωληνωθούν? Καθημερινά προκύπτει ανάγκη διασωλήνωσης ασθενών που βρίσκονται είτε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας ή στις υπόλοιπες κλινικές που νοσούν βαριά, με αποτέλεσμα να διακομίζονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ανάγκη είναι σχεδόν καθημερινή πλέον. Μάλιστα. Και πρόκειται και για νεαρά άτομα. Για νεαρά άτομα. 30-31, κάπου εκεί ο μικρότερος σε ηλικία. Ο νεότερος μας ασθενής σήμερα είναι 32 ετών και ο γυρεότερος 82 ετών. Θέλω να τονίσω ότι οι ηλικιωμένοι που νοσηλεύονται δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν. Δεν έχουν προλάβει ή δεν ήθελαν να εμβολιαστούν? Τι σας λένε τώρα που είναι εκεί? Αυτοί μάλλον δεν πρόλαβαν, γιατί ερωτήθηκαν. Και είπαν ότι δεν πρόλαβαν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι εντάξει, είναι μια κατάσταση δύσκολη. Φαντάζομαι παρόμοια εικόνα παραμένει σε όλα τα νοσοκομεία, γιατί είναι 232 νοσηλευόμενοι και 32 σε σοβαρή κατάσταση. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Είναι ουσιαστικά αυτοί που είναι εκεί πριν από πόσες μέρες είχαν δηλωθεί ως κρούσματα, κυρία Χατζηγιάννη, για να δούμε πόσες μέρες μετά μπορεί κάποιος να χρειαστεί νοσηλεία. Κάποιοι είναι πριν 10 μέρες. Δηλαδή περνά από τη μέρα ανίχνευσης του τεστ. Ναι. Περνούν 7 με 10 μέρες για να παρουσιάσουν τα συμπτώματα, να ζητήσουν βοήθεια από τον προσωπικό τους γιατρό και μετά να γίνει εισαγωγή. Άρα 7 με 10 μέρες μετά προκύπτουν τα πρώτα ουσιαστικά σοβαρά συμπτώματα και οι πρώτες ενδείξεις ότι χρειάζεται κάποιος νοσηλεία. Ναι, και θερμή παράκληση, το επαναλαμβάνω καθημερινά και δεν θέλω να είναι βαρετό. Με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη της νόσου. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ο κάθε ασθενής πρέπει να απευθύνεται στον προσωπικό γιατρό να ζητά βοήθεια, ούτως ώστε η νοσηλεία να γίνει εισαγωγή σε νοσοκομεία να είναι έγκαιρη και να μπορεί να βοηθηθεί ο ασθενής μας περισσότερο. Ναι, αυτό δηλαδή θα το δούμε βάσει το πόσο πέφτει το οξυγόνο, βάσει ποιων συμπτωμάτων αυτό είναι που θα μας κρίνουμε ότι πρέπει να, εμείς ο προσωπικός γιατρός ουσιαστικά, ότι πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Ναι, η εμφάνιση ψηλού πυρετού, ο χαμηλός κορεσμός οξυγόνου, η κόπωση, η δύσπνοια είναι σημεία που πρέπει να ευαισθητοποιούν τον καθένα μας. Και να συμβουλεύεται τον προσωπικό γιατρό. Το λογικό οξυγόνο σε ποιο επίπεδο είναι? Πρέπει να είναι πάνω από 90%. Όταν πέσει κάτω από 90%, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε μήπως ο ασθενής μας χρειάζεται πλέον νοσηλεία. Μάλιστα. Και πρέπει να ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτά που μετράμε το οξυγόνο είναι αξιόπιστα. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.